Οι καταναλώσεις μου το Δεκέμβριο του 2021 ήταν 8.020 κιλοβατόρες. Ο λογαριασμός που εκδότηκε ήταν 734 ευρώ. Ο Δεκέμβριος του 2021 είναι 2.385 το ποσό με κατανάλωση 8.536. 784, 2.385 με τις ίδιες καταναλώσεις. Εγκεφαλικά προκαλούν στους αγρότες οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Όταν είδα τον άντρα μου, νόμιζα ότι θα πάθει κάτι. 22, θα πάθει ένα εγκεφαλικό, 5, θα πάθει 5, κάτι. Κοκκίνησε ολόκληρος, λέω, θα πάθει εγκεφαλικό. Οι παραγωγοί της Κρήτης βρίσκονται σε απόγνωση βλέποντας τα έσοδά τους του να εξανεμίζονται 5, και 5, τα έξοδα 5, 5, να τους πνίγουν. Ιανουάριος του 2021 με πιο ζεστές συνθήκες, όχι με το χειμώνα που είχαμε φέτος, τα κρύα του Ιανουαρίου του φετινού. Πέρυσι 450 ευρώ, φέτος 1.800 ευρώ. Είναι χειρότερα τα πράγματα φέτος, στην ουσία, παρά πέρσι που τα πετούσαμε. Έχουμε προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να μην εκτεθούμε, αλλά δεν μας βοηθάνε οι καταστάσεις αυτές να συνεχίσουμε. Θα εκτεθούμε. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περί κάλυψης του 80% του κόστους της ρήτρας αναπροσαρμογής της ΔΕΗ παραμένουν εξαγγελίες, με τους απλήρωτους λογαριασμούς να στηβάζονται. Και το Δεκέμβρη το ξανάπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα δώσει από τον Αύγουστο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 80% για να ενισχύσει τους αγρότες από το κόστος αυτός της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ούτε το Δεκέμβρη, ούτε και ο Γενάρης, 4-5 του μήνα, μου ήρθε ο τελευταίος λογαριασμός του Ιανουαρίου, καμία μείωση. Ζητάμε βοήθεια, ζητάμε πραγματικά να κοιτάξουν αυτό το θέμα με τη ΔΕΗ. Η ΡΑΕΤΑ λέει για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ και ο ένας δεν έχει τον μπαλάκι του άλλου. Τελικά τον μπαλάκι το έχουμε εμείς οι παραγωγοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνω μέσα και δεν ξέρω αν μπορέσω να μείνω ανοιχτός μέχρι το Πάσχα. Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής κάνει πολλούς από τους αγρότες να αμφιβάλλουν για τη βιωσιμότητά τους. Ενώ μου έχει πάνω από 50-60 λεπτά μου έχει στοιχήσει επιπλέον το κιλό, ένα φοβερό κόστος, εγώ δεν μπορώ να βάλω ούτε ένα λεπτό. Γιατί αν θα το βάλω δεν θα πουλήσω. Δεν βγαίνει. Με αυτό σας είπα ότι είναι η χειρότερη κατάσταση φέτος από τον κορονοϊό. Ένα κοντέινερ που ερχόταν από τη Στριλάνκα με 2.000-2.500 μεταφορικά, τώρα έχει πάει στα 10-12 χιλιάρικα. Πλαστικό κανάλι υδροπονίας που χρησιμοποιώ, το πήρα τον Αύγουστο 2.70 και τώρα το Δεκέμβριο 4.85. Είναι 100% πάνω. Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλεί η στάση της τέος ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τη νέα ηγεσία, ο Σύλλογος στο διάστημα των τελευταίων 13 μηνών απέστειλε 24 επιστολές και 19 κοινοποιήσεις εγγράφων προς τον τέος Υπουργό για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους αγρότες, εκφράζοντας τη διάθεση για συνεργασία για την εξεύρεση εφικτών λύσεων. Δυστυχώς, ουδέποτε λάβαμε επίσημα γραπτή απάντηση σε καμία από αυτές τις επιστολές και αυτό δείχνει τουλάχιστον την αναλγησία της πολιτείας προς αυτό τον κλάδο. Επιπροσθέτω, σας αναφέρουμε ότι υπάρχουν πάμπολες άλλες περιπτώσεις που συνηγορούν σε αυτή την άποψη, ρίχνοντας επιπλέον λάδι στη φωτιά. Στο μεταξύ, σε αναβρασμό είναι ο κλάδος. Οι αγρότες στα Χανιά παραμένουν στον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια, ενώ οι αγροτικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Αστερουσίων καλούν σε νέα κινητοποίηση αύριο 5η στις 10 το πρωί στη ΔΕΗ στο Τσαλικάκι.